Εκεί λοιπόν στο φαρμακείο, στην Ελλάδα, που το επάγγελμα ήταν καλό, εμείς σκεφτήκαμε με τον Νίκο που τον γνώρισα μέσα στο φαρμακείο, πιο τρελός από μένα, και σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούμε να πουλάμε μόνο φάρμακα, υπάρχει ελληνική φύση, υπάρχουν τα μελίσια, διότι η ελληνική φύση, ούτε τα βότανα το 72, ούτε κανένα στον κόσμο δεν πίστευε στην αποτελεσματικότητα των βοτάνων. Ο Ιπποκράτης βέβαια έλεγε «γεμονικότερο να πάντων οι φύσεις, σήμερα είμαστε μέσα στην τάση». Καλά, στις μέλισσες, μόνο που έλεγες ότι θα έχω ένα προϊόν με μέλισσες, σου έλεγαν και πολύ μετέπτα, που η μέλισσα έχει ένα αρνητικό πράγμα, αν είναι έτσι, όμως η μέλισσα κάνει μαγικά προϊόντα εκτός από τον κόσμο της. Έτσι εμείς αποφασίσαμε να αφήσουμε αυτό το... Όχι, να είμαστε μέσα στο φαρμακείο και να φτιάξουμε αυτά τα καλλιντικά. Σκεφτείτε λοιπόν, 42 χρόνια πριν, ένα μαύρο σαπούνι που μύριζε πρόπολη, που μύριζε θυμάρι. Το ένα το άσπρο είχε γύρι. Το μπουκάλι αυτό το βλέπετε σκούρο, γυάλινο. Βες και μαύρο καμία, ένα σαμπουάν που είχε και αυτό θυμάρι, αλλά είχε και την πρόπολη, καταπληκτικό. Δηλαδή είχε αποτέλεσμα, γιατί η φύση είναι αποτελεσματική. Τα τρομερά φρόλτρα τα οποία τα έκανε ο Σπύρος, ο φίλος μας ο Ορνεράκης με τον ραπιτογράφο, η τέχνη. Η τέχνη για μένα όταν μπορείς, στην περισσότερη δουλειά σου και όταν έχει δημιουργία πρέπει να μπει μέσα. Και όλα αυτά ήταν τα πρώτα προϊόντα, τα οποία είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό στα δείγνω, θα μπορούσαν να κυκλοφορούν και 42 χρόνια μετά. Αυτά βέβαια τα πιστεύαμε μόνο εμείς. Γιατί σε όλες τις διαφημιστικές εταιρείες που πήγαμε, παρόλο που δεν με 10 χρόνια μετέπειτα, στην αρχή δεν βρισκόταν κανένας να πουλήσει αυτά τα προϊόντα. Πήρα το κασελάκι και το πούλαγα εγώ. Πίστη στο όνειρο και επιμονή, υπομονή. Αυτό σημαίνει, αν πιστεύεις κάτι, αντίθετα από το ρεύμα, δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει όχι μόνο να παλέψεις ο ίδιος, αλλά το χειρότερο είναι να πείσεις, όχι το χειρότερο, το δυσκολότερο, και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Οι οποίοι όσο μεγαλώνεις, παίρνεις και στελέχη από πολυεθνικές εταιρείες, γιατί πραγματικά στην Ελλάδα θα τα πάρεις. Αυτοί έχουν μάθει αλλιώς, ώσπου να τους το βγάλεις, σε κοιτάνε σαν τρελό, και άντε οι έρευνες. Εμείς όμως δεν κοιτάζαμε τις έρευνες και ποτέ. Και δεν μετανιώνουμε γι' αυτό.